κύκλο συζητήσεων και αίσθηση προκάλεσαν τα όσα είπε μιλώντα τι αντιθέσει τη Κρήτη TV και τον Γιώργο Σαχίνη, ο Γιάννη Ιωαννίδη, ο κορυφαίο καθηγητή ιατρική προ... επιδημιολογία και υγεία του πληθυσμού στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ για την πανδημία και τη διαχείρισή τη στη χώρα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα πάμε πολύ καλύτερα. Δεν με ενδιαφέρει να γίνει κάποιο δικαστή και να πει ότι να φταίει αυτό και ξέρω εγώ να τον κατηγορήσουμε. Είναι ένα σύστημα το οποίο παραπέει εδώ και χρόνια. Αυτή τη δεν υπάρχει στρατηγική. Και ουσιαστικά η χώρα είναι με την πλάτη στον τοίχο. Έχει ξοδέψει τα πυρομαχικά τη από πάρα πολύ νωρί. Αυτή τη στιγμή το μυαλό τη έχει πέσει στον τουρισμό. Δεν μπορώ να το κατηγορήσω αυτό. Έχουμε καταντήσει μία μονοκαλλιέργεια τουρισμού. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή με την πλάτη στον τοίχο. Η προσπάθεια είναι σβήστε το από το μυαλό σα. Εξηγώντα γιατί το πρώτο καθολικό lockdown δεν βοήθησε, ο Γιάννη Ιωαννίδη διευκρίνησε ότι το εμβόλιο έτσι όπω χρησιμοποιήθηκε, αντί να ενώσει, διέρεσε την κοινωνία και μετέτρεψε πολίτε σε εχθρού του συνόλου. Το lockdown δεν έσουσε ζωέ. Σε κάποιε χώρε πιθανότατα σκότωσε ανθρώπου και από τον ιό τον ίδιο. Ειδικά όταν το lockdown έγινε σε καταστάσει που το επιδημικό κύμα ήταν ήδη αδεδομένο. Ουσιαστικά περιορίσαμε του ανθρώπου σε στενότερου χώρου, σε στενότερε επαφέ. Σε πιο περιορισμένε δυνατότητε. Χώρε υποδείγματα στο πρώτο τρίμηνο ήταν οι χώρε οι χαμένε. Οι χώρε του πουθενά. Οι, οι, οι χώρε που έχουν μείνει πίσω. Οι ερημιέ του Αδάμ. Η δημόσια υγεία είναι αγαθό δημόσιο για όλου. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με κόμματα, ούτε με πολιτικού, ούτε με κομματισμό, ούτε οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά γίνανε απλώ κοινωνικά προσανάματα κομματισμού δευτερογενών σκέψεων, συμφερόντων, ουσιαστικά έγινε ένα βομβαρδισμό του πληθυσμού με ψέματα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είμαι φανατικό υπέρμαχο του εμβολιασμού. Ο χειρότερο τρόπο όμω για να πείσει κάποιο συνάνθρωπό να εμβολιαστεί είναι να του ότι εφόσον είσαι ανεμβολίαστο σε πολύ τη δεύτερη, τρίτη, ογδόη κατηγορία. Ο κορυφαίο Έλληνα επιστήμονα αναφέρθηκε στι χώρε που ανάλογα με τη δυναμική του συστήματο υγεία που διέθεταν, με αντίστοιχο τρόπο αντιμετώπισαν την κατάσταση. Η Ελλάδα βρέθηκε στην παγκόσμια κορυφή, εξακολουθεί να βρίσκεται στην παγκόσμια κορυφή γιατί είχε ένα σύστημα υγείας καταπονημένο, πλητώμενο, πολλαπλώς πλητώμενο, από διάφορα συμφέροντα, από αμέλεια, από άγνοια, από παραμέληση όλων των κυβερνώντων, την οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα, την κοινωνική κρίση που, πέρασε η χώρα. Ένα λοιπόν ασθενέστατο σύστημα υγείας, ένα σύστημα υγείας το οποίο δεν διέθετε καθόλου πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας το αντιμετωπίζει. Στην πρώτη γραμμή. Ο καθηγητή Ιατρική Επιδημιολογία και Υγεία του Πληθυσμού στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο Νοβάρτη, σημειώνοντα με νόημα ότι η ευθύνη παραμένει ευθύνη και δεν είναι δυνατόν να περιορίζεται μόνο στον τελευταίο τροχό τη αμάξη. Ποιο είναι καλύτερο σενάριο, να έχουν χρηματιστεί ή να μην έχουν χρηματιστεί. Αν δεν έχουν χρηματιστεί, σημαίνει ότι ήταν όχι απλώ ανεπαρκή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω κάποια πάρα πολύ άσχημη έκφραση για την ποιότητα τη δυνατότητα που είχαν να ελέγξουν ένα τόσο κρίσιμο χώρο. Αν έχουν χρηματιστεί σε σχέση με τα ποσά που έχουν αναφερθεί κατά καιρού σε δημοσιεύματα στον τύπο, ότι ε, μία αναφορά ενό μάρτυρα μιλάει mm. για 20.000 ευρώ και σε κάποιου άλλου έχουν βρεθεί τόσε χιλιάδε ευρώ αδικαιολόγητα, δεν ξέρω τι. Ε, ακόμα χειρότερα. Έγινε αυτό και τουλάχιστον δεν πήραν 100 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια. Να πάρουν κάτι, τέλο πάντων, αφού αποφασίσαν να πουληθούν, α πάρουν ένα λογικό ποσό δεν προκάλεσαν και οι δηλώσει του σχετικά με την επιστήμη και την πορεία τη. Είχαμε μία μείζωνα κρίση. Ναι. Δεν είναι ότι ήταν και ψεύτικο, ήταν πραγματικό αυτό. Μιλάμε για εκατομμύρια θανάτου, αλλά τώρα το ξεπερνάμε και προχωράμε. Φοβάμαι ότι η αλλαγή στην ηθική πρόσβαση σε αυτό το πρόβλημα δημιουργεί το προήμιο για αντίστοιχε προσβάσεις σε όλα τα άλλα προβλήματα που έχει δημιουργήσει πλέον η διαχείριση της πανδημίας και η αντίληψη που είχαμε για την πανδημία. Οικονομία, ψυχική υγεία, πείνα, προβλήματα διαφθοράς που συζητάγαμε πριν, πόλεμος, αβεβαιότητα, όλα αυτά που η ανθρωπότητα βρίσκεται στη μέγενη και που αν εφαρμόσουμε την ίδια συνταγή που εφαρμόσαμε στον κορονοϊό, έχω πολλές αμφιβολίες για το πόσο θα καταρθώσουμε αυτή τη φορά να ξεφύγουμε.